Αλεξίδας. Βγήκε από σφλά τα χρόνια. Σήμερα θρυνούμε και υπερκύμα την παιδιά του Τάφη, τον άνθρωπο, τον γιο, τον φίλο, τον αξιωματικό, που έφυγε την αυτό το αιώνιο ταξίδι. Η οδύνη της οικογένειας, η θλίψη μιας ολόκληρης χώρας. Στο γρανίτι δράμας γράφτηκε η τελευταία πράξη του δράματος που συγκλώνησε το Πανελλήνιο. Με δάκρυα στα μάτια, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρέτησαν τον ηρωικό σμηναγό Ευστάθιο Τσιτλακίδη, κυβερνήτη του μοιραίου Ευτεσεραφάντων που έπεσε νότια της Ανδραβίδας το πρωί της Δευτέρας. Συντροφός του υποβασταζόμενη κρατούσε μια φωτογραφία του στα χέρια από παλαιότερες ευτυχισμένες του στιγμές. «Είσαι ο ηρωάς μας», φώναξε ο αδελφός του που δεν λησμόνησε στον επικίδιο που εκφώνησε ούτε το συγκυβερνήτη Μάριο Μιχαήλ του Ρούτσικα. «Σήμερα τιμούμε να είσαι, να μείνει την προσπάθεια, να καταφέρει κάποιος αυτό που θέλει, με το οποιοδήποτε κόστος. Σήμερα τιμούμε αυτό που μας έδειξε στον δρόμο. Εδώ, το ακριτικό κυφλίο Νεκροκόπη, απέδειξε για ακόμη μια φορά ποια είναι τα ιδανικά και αξίες της πατρίδας. Ήσουν και θα είσαι πάντα παράδειγμα που μην είσαι. Θα βρίσκεις πάντα στη σκέψη μας και στη σκέψη όλων των Ελλήνων. Στάθη και Μάρη, σας αγαπούμε και σας τιμούμε αθάνατα». Η οικογένεια αποφάσισε να μοιράσει στην κηδεία κουφέτα και λευκά τριαντάφυλλα. Ο ηρωικός πιλότος ετοιμαζόταν να παντρευτεί τη σύντροφό του τον Οκτώβριο, με κουμπάρο συμμαθητή του στη σχολή Ικάρων. Οι συμμαθητές του από τη σχολή Ικάρων συνόδευσαν τις ορόδες του Σταθέτη Τσιτλακίδη στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών, ενώ με δάκρυα στα μάτια ήταν ο πιλότος που κρατούσε το σπαθί και το πηλίκιό του. «Αείμνηστε, Στάθη, η μοίρα σου δεν σε άφησε να ολοκληρώσει το θαύμα στο έργο σου. Επάνω στα τσάλινα φτερά σου, σου έκοψε εντελώς το κανονίμα της ζωής και σε άφησε από κοντά μας. Η πατρίδα μας κατατάσσει μεταξύ των ηρώων που θυσιάστηκαν, ώστε να φωτίσει και να διατηρήσει την ελευθερία της». Το φέρετρο του κυβερνήτη Σμηναγού, τυλιγμένο με την ελληνική σημαία. Οι άνθρωποι από την ιδιαίτερη πατρίδα του δεν μπορούν ακόμη να το πιστέψουν. «Κρίμα. Έπεσε στο καθήκον. Ήταν ο πιλότος μας. Άξιος. Πετούσε χαμηλά, βγαίναμε έξω από τα σπίτια για να τον δούμε και το θαυμάζαμε πολύ». Στην κηδεία παρευρέθηκαν οι πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σικελαροπούλου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αντιπροσωπεία όλων των πολιτικών κομμάτων και το σύνολο της στρατιωτικής ηγεσίας. «Μολύβι οι καρδιές μας, μαύρες οι ψυχές μας, βαρύ το πένθος, χαλίβδινη η θέλησή μας, ατσάλινη συνεχίζουμε, αταλάντευτοι στον σκοπό. Αντίο Στάθη, αντίο Μάριε. Το έθνος σας ευγνωμονεί». Ανάμεσα στα δεκάδες στεφάνια και αυτό από την οικογένεια του Γιώργου Μπαλταδόρου, πιλότου του μοιραίου Μοιράζ που συνετρίβει το 2018. Οι ένοπλες δυνάμεις τιμούν με αποφασή τους τη μνήμη των δύο δικοχαμένων πιλότων Ευστάθιου Τσιτλακίδη και Μάριου Μιχαήλ του Ρούτσικα, αποδίδοντάς τους στο βαθμό του αντιπτεράρχου.